Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κύριε Διοικητά του Αντικαρκυνικού Οκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών Άγιος Σάββας, κύριε Διοικητά του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε σήμερα εδώ, στην έδρα της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, που αποτελεί την αιχμή του δόρατος της ελληνικής αστυνομίας στον αγώνα κατά του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος. Θα μου επιτρέψετε να επισημάνω ότι ο αγώνας αυτός να προστατεύσουμε το κοινωνικό σύνολο, υπερτώντας το δικαίωμα των πολιτών να ζουν σε συνθήκες ασφάλειας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η προσπάθεια που καταβάλουμε παράγει αποτελέσματα. Αποτελέσματα απτά και κυρίως αναγνωρίσιμα από τους πολίτες. Αποτελέσματα που μετουσιώνονται σε συμπαράσταση και εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην ελληνική αστυνομία και στους Έλληνες αστυνομικούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εξιχνίαση της κλοπής ιατρικού εξοπλισμού τον περασμένο Μάιο από 4 νοσοκομεία της χώρας μας, από το νοσοκομείο Άγιος Σάββας και για τα γενικά νοσοκομεία Λαμίας, Λάρισας και Βόλου. Πρόκειται αναμφίβολα για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν αναφέρομαι μόνο στην χρηματική αξία του εξοπλισμού αυτού, που είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αναφέρομαι κυρίως στο σημαντικό αντίκτυπο της υπόθεσης αυτής, που ενέχει ιδιαίτερη κοινωνική απαξία, καθώς η κλοπή ιατρικού εξοπλισμού στρέφεται ευθέως κατά του αγαθού της δημόσιας υγείας.